Με αφορμή την κοπή της Βασιλόπιτας, βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Καρδαμίλη μαζί με τα μέλη του συλλόγου μας. Μας φιλοξένησε η νέα Δημοτική Αρχή στο Δημαρχείο και παρόν ήταν και εκπρόσωπος της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο εξωστρέφειας και προσπαθώντας να είμαστε κοντά με όλους αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι αφού γκραζόμαστε τα προβλήματά τους και τις ανάγκες κατά περιοχή, είπαμε σήμερα να κόψουμε μια πίτα διαζώσεις, όπως γίνεται και στους υπόλοιπους Δήμους, με όλα τα μέλη μας. Βρεθήκαμε όλοι μαζί, αποτυπώσαμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την τουριστική ζώνη του 2024 και ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, πριν μπούμε στο καλοκαίρι, να δούμε πώς θα βαδίσουμε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, μαζί με την Περιφέρεια, γιατί αν δεν μπορέσουμε να συνεργαστούμε, δεν θα μπορέσουμε να πάμε προς τα κάτω. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα μέλη τα οποία ήταν σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και ο Γιώργος Οχιουρέας. Ο Γιώργος Οχιουρέας είναι πλέον ο νέος δήμαρχος της Δυτικής Μάνης. Αυτόν επέλεξε ο κόσμος Δυτικής Μάνης ότι θέλει να την εκπροσωπήσει την επόμενη πενταετία. Χαιρόμαστε γιατί είναι ένας μέλος το οποίο είναι μέσα από εμάς. Είναι ένας άνθρωπος της επιχειρηματικότητας. Άρα μπορεί, καταλαβαίνει και αφουγκράζεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πιστεύουμε ότι θα δώσει λύσεις και αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε και να ευελπιστούμε είναι ότι έχει δώσει παλμό αυτή τη στιγμή. Αυτό βλέπουμε από τα μέλη μας, ότι τους έχει εμπνεύσει, αυτό είδαμε σήμερα, από όλους αυτούς οι οποίοι παρευρεθήκαν εδώ πέρα και τους έχει βάλει σε μία ροή η οποία πιστεύω θα μπορέσουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που αξίζει και μπορεί ο Δήμος Δυτικής Μάνης. Παράλληλα, με όλα αυτά που δείξαμε σήμερα, ενημερώσαμε και τα μέλη που είναι στο Δήμο Δυτικής Μάνης της Εστίασης ότι η ημερομηνία η οποία έχει κλειδώσει για το φόρουμ, αν και θα ανακοινωθεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα, είναι 13 με 14 Απριλίου, πάλι στο Μέγαρο Χορού, ένα φόρουμ το οποίο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο φέτος, με προσωπικότητες οι οποίοι θα είναι και από το εξωτερικό φέτος, θα μπορέσουν να μας μεταλαμβαδεύσουν και αυτοί τη δική τους γνώση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.